Έλα, Ανέστη, καλημέρα. Μιλάμε με τον Ανέστη Τσιτενίδη, πρώην προπονητή του Αγροτικού Αστέρα. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα ξέρεις. Πότε θα μιλήσεις με τους ανθρώπους του συλλόγου? Μίλησα με τους ανθρώπους του συλλόγου. Κάναμε μια ζήτηση πιο πολύ για το μέλλον της ομάδας, ότι έγινε την περσινή χρονιά. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε ή τελειώσει ή συμφωνήσει. Μάλιστα. Δηλαδή, μια φήμη που κυκλοφόρησε ότι τελείωσε με το Αγροτικό Αστέρα συνεργασία σου δεν ισχύει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Από τη δικιά μου τη μεριά, όχι. Από τη δικιά σου μεριά, όχι. Εντάξει. Οπότε δεν θα σε ρωτήσω για την επόμενη μέρα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και θα πούμε την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι? Διακόψω ούτω ή άλλω, από τη στιγμή που είναι 31 Μαΐου, όλοι οι προπονητές θεωρώ και οι ποδοσφαιριστές ότι είναι ελεύθεροι να συζητάνε με ομάδες. Είτε συνεχίσουν στην ομάδα που είναι, είτε βρεθούν σε κάποια άλλη ομάδα. Οποιαδήποτε πρόταση. Είμαι διαθετημένος να τη συζητήσω. Μάλιστα. Τώρα θα με κάνεις να σε ρωτήσω όμως. Έχεις συζητήσει με κάποιες ομάδες? Όχι, συζητήσεις επίσημες δεν έχω κάνει και ίσως λόγω των εκλογών, λόγω των γενικών συνελεύσεων που γίνεται. Απ' έξω κάποια πράγματα πολύ, πολύ φιλολογικά, όχι κάτι επίσημο. Ωραία. Οπότε αν περιμένουμε τι θα γίνει με τον Αγροτικό Αστέρα και μετά θα τα ξαναπούμε, Ανέστη. Αυτό δεν είναι το πιο σωστό? Έτσι δεν είναι? Όπως δεν είναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.